Και σήμερα έγινε συζήτηση, αρκετά εκτεταμένη, για τις κινητοποιήσεις, τις λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην αστυνομοκρατία. Μάλιστα, ένας ομιλητής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν εν μέσω πανδημίας κάθε μέρα γίνονται κινητοποιήσεις που στο παρελθόν δεν γινότανε σε συνθήκες μη πανδημίας. Εδώ μπαίνει το βασικό ερώτημα. Ποιος είναι ο υποκινητής των διαδηλώσεων, των λαϊκών κινητοποιήσεων? Εμείς το λέμε καθαρά. Είναι η κυβέρνηση ο υποκινητής των διαδηλώσεων. Είναι η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Αυτή φταίει που καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι βρίσκονται στον δρόμο. Είναι η επικίνδυνη πολιτική διαχείριση της πανδημίας, όπου έχει αφήσει ένα αθωράκι στο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν προχωράει σε μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, δεν προχωράει στην επαναλειτουργία νοσοκομείων που είχαν κλείσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση και στην επίταξη χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Αυτά τα ζητήματα βάζουν στην πρώτη γραμμή της πάλης τους οι υγειονομικοί. Αυτά τα ζητήματα βγάζουν στο δρόμο τους υγειονομικούς. Είναι ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στιβαγμένοι στους σταθμούς, στα βαγόνια και στα λεωφορεία. Η κατάσταση αυτή είναι που οδηγεί τους εργαζόμενους και την νεολαία να κινητοποιούνται για αποσυμφόρηση της κατάστασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι η ανυπαρξία των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις μεγάλους εργασιακούς χώρους που αποτελούν τους πυρήνες υπερμετάδοσης της νόσου. Αυτή ακριβώς η κατάσταση σε έλλειψη μέτρων και υγιεινής και ασφάλειας είναι που κινητοποιούν τους εργαζόμενους για μέτρα προστασίας από την πανδημία. Δεύτερον, είναι η κλιμάκωση της ίδιας της αντιλαϊκής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, που επιτίθεται με βίαιο τρόπο στα εναπομείναντα εργασιακά δικαιώματα, που επιτίθεται με βίαιο τρόπο στα δικαιώματα της νέας γενιάς, η οποία παλεύει για ανοιχτά πανεπιστήμια, για ανοιχτά σχολιά με όλα τα μέτρα προστασίας. Αυτή ακριβώς η πολιτική είναι που κινητοποιεί τους εργαζόμενους, που βγάζει στους δρόμους καθημερινά τους φοιτητές και την νεολαία. Αρχικά, η κυβέρνηση προσπάθησε με πρόσχημα την πανδημία να βάλει στο γύψο τις λαϊκές αντιδράσεις. Απέτυχε όμως από την οργανωμένη απειθαρχία του λαϊκού παράγοντα. Στη συνέχεια, προχώρησε στη συκοφάντηση των κινητοποιήσεων, λέγοντας ότι αποτελούν αιτία μετάδοσης της νόσου. Και τέλος, κατέφυγε στην ομή βία, στην αστυνομοκρατία και στον αυταρχισμό. Αυτό άλλωστε αποτελεί και προσφυλή πρακτική όλων των κυβερνήσεων, ανεξαιρέτως και στη χώρα μας και τα προηγούμενα χρόνια. Με ΜΑΤ και βία αντιμετώπιζαν όλους αυτούς οι οποίοι διαδήλωναν. Το κάνετε και εσείς σήμερα. Αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό ακριβώς είναι που ενώνει σήμερα τις κυβερνήσεις διαφορετικού προσανατολισμού του Μητσοτάκη στην Ελλάδα, του Μακρόν στη Γαλλία, του Σάντσε στην Ισπανία. Απαντούν σε αυτούς που διαδηλώνουν με τη βία, την καταστολή και την αστυνομοκρατία. Η λαϊκή πάλι δεν μπορεί να αμαυρωθεί από τα γνωστά επεισόδια που έστησε η κυβέρνηση με διάφορους ύποπτους μηχανισμούς που έγιναν εχθές στη Νέα Σμύρνη για να συκοφαντήσει την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής απέναντι στην αστυνομοκρατία. Και επιβεβαιώνεται από δημοσιεύματα που βγαίνουν τώρα στο φως της δημοσιότητας που αυτοί που συνελήφθησαν είναι γνωστοί χουλιγκάνοι. Αξιοποιήσατε και τέτοιους κύκλους, φαίνεται, για να προχωρήσετε ακριβώς να συκοφαντήσετε τη λαϊκή πάλη, να δημιουργήσετε ένα κλίμα τρομοκρατίας στον κόσμο και βεβαίως αυτή ακριβώς η κατάσταση οδήγησε και στον αποτρόπαιο τραυματισμό του αστυνομικού. Ένα γεγονός το οποίο δεν αθώνει όμως την αστυνομοκρατία και πλανάται πλάνη νυχτρά η κυβέρνηση αν νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο
με αυτά τα επεισόδια που έγιναν χθες, θα νομιμοποιήσει το κλίμα ανιστινομοκρατίας που θέλει να επιβάλλει στις γειτονιές, αλλά και παντού. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί είναι πολύ απλό, οι λαϊκοί αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο. Και η οργανωμένη λαϊκή απειθαρχία θα είναι η απάντηση στην αστυνομοκρατία και στην αντιλαϊκή πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου εδώ μια παρένθεση να κάνω σε κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Παπαδημητρίου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που επί της ουσίας προσπάθησε να αθωώσει την τακτική λογοκρισίας την οποία επέβαλε παρουσιαστής πρωινής εκπομπής του Sky απέναντι σε βουλευτή του ΚΚΕ, απέναντι στη Λιάνα Κανέλη. Ήταν μια ακόμη προσπάθεια του συγκεκριμένου παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής να εμποδίσει το ΚΚΕ να εκφράσει συνολικά, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ να εκφράσει συνολικά την άποψή τους, είναι ένα ακόμη επαναλαμβανόμενο περιστατικό. Και γι' αυτό, κύριε Παπαδημητρίου, όχι η Λιάνα η Κανέλη, αλλά το ΚΚΕ συνολικά διαμέσου του γραφείου τύπου του ξεκαθάρισε ότι μετά τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα λογοκρισίας σε καλεσμένους του ΚΚΕ στις εκπομπές του πρωινού άτυπου κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Δημήτρη Οικονόμου του ΣΚΑΗ, είναι προφανές ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται από εδώ και στο εξής να νομιμοποιήσει με την ούτως ή άλλως σπάνια παρουσία του αυτές τις πρακτικές στη συγκεκριμένη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα παρακολουθούμε, και το τελευταίο διάστημα και σήμερα, μια βολική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, ποιος θέλει για την κατάντια που έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημερινή ή προηγούμενη κυβέρνηση. Ποιος θέλει για τις κινητοποιήσεις και τα γεγονότα που διαδραματίζονται. Και είναι βολική αυτή η αντιπαράθεση, γιατί έχει σκοπό να διαμορφώσει ένα νέο δίπολο εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας. Ένα δίπολο ανάμεσα σε δύο εταίρους επί της ουσίας, δύο εταίρους που τους ενώνει, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, που τους ενώνει η στρατηγική επιλογή εξυπηρέτησης των αναγκών των μονοπωλίων και υλοποίησης της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα σε δύο εταίρους, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, που τους ενώνει το νομοθετικό οπλοστάσιο απέναντι στον εσωτερικό εχθρό λαό. Τρομονόμοι, δικά σας δημιουργήματα είναι, περιορισμός του απεργιακού δικαιώματος, ιδιώνυμο για λαϊκές αντιδράσεις ενάντια στους πληστηριασμούς ή για συμμετοχή σε λαϊκές διαμαρτυρίες, είναι δικά σας νομοθετικά παιδιά. Και σήμερα συζητάμε ένα ακόμη νομοσχέδιο που αποκαλύπτεται επί της ουσίας σε συμφωνία Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ. Και όχι μόνο, για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Οι διαφορές σας είναι σε πολύ επιμέρους ζητήματα και μάλιστα πολλά από αυτά είναι τεχνικού χαρακτήρα. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι τμήμα μιας επίσημης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στην οποία συμπυκνώνεται οι στρατηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης για τις πόλεις, για τα αστικά κέντρα. Και βεβαίως μια πολιτική η οποία εντάσσεται αλλά και υπηρετεί τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου για πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργίας δηλαδή αστικών κέντρων βιτρίνας που πίσω από αυτή θα προσπαθείτε να κρατήσετε και να κρύψετε τις υποβαθμισμένες λαϊκές γειτονιές και τα προβλήματα που έχουν οι λαϊκές οικογένειες, δημιουργίας δηλαδή αποστηρωμένων ζωνών στα αστικά κέντρα για την ανάπτυξη ιδίως της τουριστικής δραστηριότητας, χώροι προσέλκυσης μεγάλων εμπορικών αλυσίδων, συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας, συγκέντρωση της γης και χρήση της που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επενδυτών και όχι των λαϊκών αναγκών. Το αποτέλεσμα αυτών των σχεδιασμών είναι καθαρό, κύριε Υπουργέ.
δεν θα είναι άλλο παρά την αύξηση της ταξικής διαστρωμάτωσης στα αστικά κέντρα. Ακούστηκε από διάφορους βουλευτές ότι στα πλαίσια αυτού του νομοσχεδίου στόχος είναι να βελτιωθεί, λέει, η ζωή του λαού. Αλήθεια λέτε? Αυτό το ψέμα είναι τόσο μεγάλο που έκανε ακόμη και το ίδιο το ψέμα να κοκκινήσει από την τροπή του. Σοβαρά, σοβαρολογείτε τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσετε την ποιότητα ζωής του λαού? Δηλαδή, σε συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας, εκπεριτροπής εργασίας, έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους, στην Πάτρα είχαμε μέσα 24 ώρες δύο θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Στην ανεργία που μαστίζει την νεολαία και πλατιά εργατικά στρώματα. Στη νέα γενιά που έχει μέλλον με τσακισμένα τα φτερά, με 350 ευρώ να επιβιώσουν αν έχουν περιστασιακή εργασία και αν δεν είναι άνεργοι. Με αυξημένους τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Σε αυτούς μιλάτε με αυτόν τον τρόπο? Με συνταξιούχους οι οποίοι επί της ουσίας το σύνολο τη σύνταξή τους πηγαίνει για να καλύψει τα φάρμακα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Με λαϊκές οικογένειες που ζουν με βοηθήματα φιλανθρωπίας μιλάτε? Στιβαγμένες αυτές οι λαϊκές οικογένειες σε ανήλιαγα διαμερίσματα, χωρίς θέρμανση λόγω της ενεργειακής φτώχειας, σε υποβαθμισμένες λαϊκές γειτονιές, χωρίς ελεύθερους χώρους, χωρίς χώρους άθλησης, αναψυχής και πολιτισμού, και οι οποίοι κυκλοφορούν στιβαγμένοι σε υποβαθμισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς σε σανδέντες. Και τι απαντάτε σε όλα αυτά? Μικροκινητικότητα λέτε, αξιοποίηση των ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. ΕΠΟΗ το λέτε, δηλαδή σε κάποιους που δεν μπορούν να γεμίσουν το τσουκάλι, τους λέτε πάρτε ραπανάκι για την όρεξη. Αυτό τους λέτε κύριε Υπουργέ. Τι θα βελτιώσει τα αλήθεια από όλα αυτά που βιώνει η λαϊκή οικογένεια? Απλά αυτό το οποίο θα κάνετε είναι ότι θα μετατρέψετε αστικές περιοχές αποστηρωμένες από αυτά τα φαινόμενα, ελκυστικές για την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και τουριστών. Όπως για παράδειγμα στην Αττική, το σχέδιο Αθήνα 2021. Ο αστικός σχεδιασμός της Αττικής, η ενίσχυση του ρόλου της ως κόβου διαμετακομιστικού εμπορίου αλλά και τουριστικού προορισμού είναι διαχρονική στόχη της αστικής τάξης που υπερετήθηκαν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Και οι σημερινοί σχεδιασμοί του μεγάλου περίπατου του Δήμου Αθηναίων ακριβώς τον ίδιο στόχο και προσανατολισμό υπηρετούν. Ο μεγάλος περίπατος του Δήμου Αθηναίων φωτογραφίζει τον αντιδραστικό σχεδιασμό του κεφαλαίου για το μέλλον της Αθήνας, καθώς και άλλων πόλεων, ως περιοχών με τουριστικές, εμπορικές και επιχειρηματικές κρίσεις υψηλού επίπεδου, αλλά απαγορευμένες όμως για την πλειοψηφία του λαού. Τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας όχι απλά δεν θα αντιμετωπίσουν τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, αλλά τις αντιστρατεύονται επί της ουσίας. Γιατί ο αστικός σχεδιασμός για τις πόλεις έχει αντιλαϊκά χαρακτηριστικά, αφού βασίζεται στις αλλαγές των χρήσεων γης προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, στον αποκλεισμό του λαού από τους ελεύθερους χώρους, στον αποκλεισμό από τη δυνατότητα μετακίνησης επί της ουσίας. Η ανάγκη για ποιοτική κατοικία, για χωροθέτηση μορφολογικά κριτήρια, για μείωση του χρόνου εργασίας και για αύξηση του ελεύθερου χρόνου, για φτηνή και αξιόπιστη μαζική μεταφορά που να υπηρετεί αυτές τις ανάγκες βρίσκεται στον αντίποδα της πολιτικής του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο χαράσει τις μετακινήσεις με κριτήριο απλά και μόνο τις προτεραιότητες και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Η βιώσιμη κινητικότητα ουσιαστικά αποκλείει τις μεγάλες πόλεις από τμήματα των εργαζόμενων. Το δικαίωμα για μετακίνηση περιορίζεται απλά και μόνο στη μετακίνηση από τον τόπο διαμονής στον τόπο δουλειάς. Και άλλωστε χρήσιμη αυτό το σκοπό είναι η πείρα από την καραντίνα. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων βλέπει τα μέσα μαζικής, τα ίδια μεταφορικά μέσα τα οποία έχει να απαξιώνονται και να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να έχει πρόσβαση στα αστικά κέντρα. Γιατί?
γιατί δεν θα έχει ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης της πόλης για να μπορέσουν αυτές να γίνουν βιώσιμες για τη μετακίνηση του κεφαλαίου. Από τα παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό, είναι φανερό ότι ένας σχεδιασμός για αστική πόλη αλλά και για μεταφορές που να ικανοποιεί το σύνολο των διευρυμένων και σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας προϋποθέτει μια εντελώς διαφορετική, ολοκληρωμένη θεώρηση τόσο του τόπου κατοικίας και των χαρακτηριστικών της, τόσο του τόπου και των χαρακτηριστικών της εργασίας, όσο και του τόπου και των χρήσεων γης για αναψυχής και για άλλες δραστηριότητες. Και αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα και όχι τεχνικό. Το ΚΚΕ τονίζει ότι η επίλυσή του αποτελεί ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής και εργατικό έλεγχο, με ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Γιατί μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί μια πόλη που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να διαμορφωθεί ένα σύστημα μεταφοράς που να συνδυάζει και ικανοποιεί συνδυασμένα τα κριτήρια για γρήγορες, φθηνές και αξιόπιστες μεταφορές, που επί της ουσίας θα τις εξυπηρετεί ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο θα δρέα συμπληρωματικά και το οποίο βεβαίως θα αξιοποιεί το σύνολο των μέσων σταθερής τροχιάς και ευέλικτα και επικουρικά θα στηρίζεται αυτό από ένα πυκνό δίκτυο ηλεκτροκινούμενων άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος σχεδιασμός χρήσεων γης που να υπηρετεί την ανάγκη για οικιστική ανάπτυξη, για μεταφορές αλλά και για ελεύθερους χώρους με κριτήρια της λαϊκής ανάγκης. Αυτό αποτελεί και την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της δικής σας πολιτικής και λογικής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.